Πάμε τώρα να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πρώην Πρίτανης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουσκουβέλη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά που με φιλοξενείτε και πάλι και τιμή που με φιλοξενείτε στην Κρήτη. Η τιμή είναι δική μας. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία από Αμερική, με την έννοια ότι ζήσατε επί 4 χρόνια και δραστηριοποιηθήκατε εκεί. Επίσης, έχετε εμπειρία και από εκλογικές καμπάνιες αντίστοιχου τύπου. Επομένως, νομίζω ότι είστε ο πλέον κατάλληλος να μας δώσετε τα φώτα σας και να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο. Γιατί αμφίρροπη αυτή η μάχη, τόσο αμφίρροπη? Γιατί κράτησαν οι μέσες και μεσοδυτικές πολιτείες αυτό που πολύ σωστά παρατηρήσατε προηγουμένως, αυτός ο κόκκινος όγκος ανάμεσα στην ανατολική και στη δυτική ακτή, που εκφράζει κυρίως ανθρώπους από τις αγροτικές περιοχές και από τη μεσαία τάξη, οι οποίοι είναι κυρίως λευκοί και οι οποίοι είναι συντηρητικοί και οι οποίοι ενδεχομένως, το οποίο είναι ένα άλλο φαινόμενο, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και αυτό που λένε, εκφράζουν την ντροπαλή ψήφο, δηλαδή που δεν τη δηλώνουν. Δεν σημαίνει ότι οι δημοκρατικοί δεν τα πήγαν καλά. Μπορεί να τα πήγαν και καλύτερα αριθμητικά από ότι το 2016 με την κυρία Κλίντον. Και στο δεύτερο που το σημειώνει αυτό το υπερτονίζω σε ό,τι αφορά και τους τηλεθεατές, και ο κύριος Πουλκάκος νωρίτερα το ίδιο πράγμα είπε. Το άκουσα λίγο τον συνομιλητή σας, έκανε πολύ σωστές παρατηρήσεις και εκείνο για να το κάνω πιο παραστατικό αυτό που είπε ο συνομιλητής σας, είναι ότι από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες για να πετάξεις θέλεις 6 ώρες πτήση. Μπορεί κάποιος να μου πει σε ποιο σημείο, ποια περιοχή της Δυτικής Ευρώπης έχει αυτή την απόσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολυδιάσπαση μεταξύ των πολιτιών, ανάμεσα στην Ανατολή, στη Δύση, ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, με διαφορετική πληθυσμιακή σύνθεση. Και σε συγκεκριμένες συγκυρίες, να τώρα ανέφερε το σχιστολιθικό αέριο. Στην αποβιομηχανοποιημένη περιοχή της Δυτικής Πενσιλβάνια έπαιξε ρόλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλές φορές έρχεται μία μικρή αλλαγή ή κινητοποίηση, όπως συνέβη στο Wisconsin και στο Michigan. Αυτές παραδοσιακά ήταν πολιτείες μπλε. Έτσι. Χάσανε το 16 από αδράνεια των στελεχών και όχι της επικεφαλής. Και τώρα επανέρχονται και φαίνεται ότι θα ξανακερδίσουν. Έτσι. Άρα είναι σύνθετο το παιχνίδι και είναι μεγάλο. Μεγάλο σε έκταση. Λοιπόν, κύριε Κουσκουβέλη, να μου επιτρέψετε λίγο να δείξουμε έναν συγκεκριμένο χάρτη, ο οποίος είναι επίσης χρωματισμένος σε μπλε και κόκκινο αντίστοιχα, μόνο που αυτή τη φορά αποτυπώνει την πληθυσμιακή συγκέντρωση στις 50 πολιτείες. Κάπως διαμορφώνεται και μία αντίληψη που κινείται η εξέλιξη αναφορικά με το επίπεδο των ψήφων. Έτσι. Και ασφαλώς οι δύο ακτές είναι πιο πυκνοκατοικημένες σε σχέση με τη μέση. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να θυμούνται οι τηλεθεατές είναι ότι έχουμε 50 πολιτείες και την ημέρα των εκλογών, για να γίνει σαφές, είναι σαν να έχουμε 50 ξεχωριστά κράτη που το καθένα μόνο του ξεχωριστά αποφασίζει και έχει διαφορετικό βάρος ψήφου. Όπως, για να το καταλάβουμε πάλι κατά αναλογία, αυτό, κύριε Κουσκουβέλη, που είπατε, σημαίνει κάτι και ως προς τη διαδικασία της αμφισβήτησης? Σημαίνει καταρχάς στρατηγική κατά την εκπόνηση της προεκλογικής εκστρατείας. Σημαίνει και αμφισβήτηση, διότι ασφαλώς θα πάνε και θα χτυπήσουν οι δύο πλευρές, εν προκειμένου ο απερχόμενος πρόεδρος που φαίνεται να μην κερδίζει. Έτσι. Θα επιλέξουν εκείνες τις πολιτείες τις οποίες υπάρχει και η νομική βάση, αλλά και η πολιτική βάση να αμφισβητήσει
το αποτέλεσμα. Και όλοι το έχουν καταλάβει ότι ο πρώτος στόχος θα είναι η Πενσιλβάνια. Ο τραμπισμός, για έτσι πως το διαβάζω εγώ, είναι ένα φαινόμενο της εποχής με συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, διότι αυτοί οι άνθρωποι στις μεσαίες και μεσοδυτικές πολιτείες έχουν μάθει σε έναν τρόπο ζωής, είναι θρησκευόμενοι, τους και ακούνε τον πρόεδρο και ό,τι περίπου ακολουθούν, έτσι, και δεν έχουν όλη αυτή την πληροφόρηση που έχουμε στη Δυτική Ακτή και στην Ανατολική Ακτή. Όταν πηγαίνει κάποιος στην Ανατολική Ακτή είναι σαν να βρίσκεται κοντά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι στο Κολοράντο που έζησα και είχα ή στο Νέο Μεξικό όχι τόσο στο Washington State, αλλά πήγαινα εκεί και θεωρούσαν ότι είμαι Yankee, ότι είμαι Young, έτσι, μεταξύ φίλων. Mm-hmm. Γιατί ο τρόπος που μιλούσα ήταν αυτός ο λόγιος, έτσι, δεν είχα κάποια προφορά και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είμαι. Βέβαια, η ελληνική μου ταυτότητα θα έλεγα ότι ήταν θετική και είχα θετική αντιμετώπιση, αλλά θέλω να πω ότι είναι σύνθετη αυτή η κοινωνία που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες. Ανομοιόμορφη και ενδεχομένως και αυτό είναι και η μεγάλη της δύναμη, η ικανότητα να ανανεώνεται. Το θέμα είναι ότι διαμορφώνονται ακραίες καταστάσεις πλέον, δηλαδή είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά, με τους βανδαλισμούς, και όταν βλέπει ο μέσος Αμερικανός πολίτης αυτές τις εικόνες που προβάλλονται από τη μία ή από την άλλη άκρη, αντιδρά αρνητικά. Δεν δικαιολόγω τις δράσεις και φυσικά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δολοφονίες που έγινε σε καμία περίπτωση. Λέω πώς βλέπει ένας μέσος Αμερικανός πολίτης μιας πολιτικής πολιτείας. Κύριε Κουσκουβέλη, επειδή η πανδημία επηρέασε αυτές τις εκλογές μοιραία και μονοπόλησε το ενδιαφέρον, θεωρείτε ότι τρόπον τεινά αυτό ήταν και ένα δημοψήφισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση? Τελικά, οι δημοσκόποι έπιασαν ήταν στην κατάταξη του τι είναι πιο σημαντικό, η οικονομία ή ο κορονοϊός. Mm. Και φάνηκε ότι είναι η οικονομία. Γιατί και ο Biden ήταν δεύτερος. Ακολουθούσε στο ζήτημα της επιλογής της οικονομίας. Τέλος πάντων, είναι ένα σύνθετο. Εγώ θα ήθελα το εξής να συνεισφέρω. Πρέπει να έχουν μπροστά μας δύο μεταβατικές περιόδους. Μία μικρή και μία μεγάλη. Τη δεύτερη, στην περίπτωση που εκλεγεί ο Biden, μάλλον αυτό φαίνεται να είναι. Το πρώτο είναι ότι έχουμε τρεις μήνες. Ναι, ακόμα και αν βγει ο Biden, θα πρέπει να πάμε στις 20 Γενάρη. Στο μεσοδιάστημα, τι γίνεται σε ό,τι μας αφορά γεωπολιτικά? Ελλάδα-Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία. Ναι. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Εδώ έχουμε χτίσει καλές βάσεις και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά. Βεβαίως, έχουμε τον Biden που έχει εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε τον γερουσιαστή, τον Μενέντες. Έχει κάνει φοβερή δουλειά μαζί με τους Αλληνοαμερικανούς και συνέβαλαν στο να σταματήσει το F-35. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τους ικανούς διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών, οι οποίοι τελευταία σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και Ελληνοαμερικανοί θύλα προσκύμενοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί, ξέρετε, θύλα προσκύμενοι προς την πλευρά του Τραμπ, έχουν κάνει δουλειά. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ως Ελλάδα αφενός το τι προτιμούμε ενδεχομένως, προφανώς, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι οι τρεις μήνες αυτοί είναι κρίσιμοι και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, με σύνεση και ψυχραιμία, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το δεύτερο, σε περίπτωση, αλλά και στους δύο πρόεδρους, είναι ότι θα είναι δύο πρόεδροι που μάλλον θα είναι στη λήξη της θητείας τους. Αν εκλέγει ο Τραμπ, θα είναι δεύτερη θητεία. Αν εκλέγει ο Τζο Μπάιντεν, είναι μεγάλος σε ηλικία. Και αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα. Συν το γεγονός ότι η γερουσία φαίνεται να γεύνει πάλι
να είναι ρεπουμπλικανική. Mm-hmm. Άρα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι, θα πρέπει να προσέξουμε και να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή που ορθώς έχουν πράξει οι Έλληνο-Αμερικανοί, δηλαδή να προσπαθούν να βρούνε, επιτρέψτε μου την έκφραση, άκρες, διασυνδέσεις με το σύνολο του πολιτικού συστήματος, γιατί στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έχουν να κάνουν με τη χώρα και δεν έχουν πολύ να κάνουν πολύ καλά απλώς... κάνετε και τα επισημαίνετε με, όλα αυτά, γιατί έχουμε συνηθίσει να αντιδρούμε κοντόφθαλμα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, κύριε Κοσκουβέλη. Στο ανώτατο δικαστήριο τα πράγματα θα είναι πιο περίπλοκα? Καταρχάς πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία να φτάσει στο ανώτατο δικαστήριο. Φαίνεται ότι μάλλον στο Μίσιγκαν ή στο Ουισκόνσιν υπάρχει μια διάταξη για λιγότερο του 1%, μπορεί να γίνει ανακαταμέτρηση. Mm-hmm. Ωστόσο η διαδικασία είναι μάλλον αργή και δεν νομίζω ότι οι δικαστές, ανάλογα με τα θέματα που θα τεθούν, παρά το ότι είναι φύλα προσκύμενοι προς τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, είναι έτοιμοι να παίξουν την υστεροφημία τους και να αποφασίσουν με έναν τρόπο ο οποίος θα δημιουργήσει προβλήματα. Το ανώτατο δικαστήριο προσπαθεί να δημιουργήσει συνέργειες συσπήρωσης παρά της διάσπασης. Και όπως είδαμε υπάρχουν και Ρεπουμπλικάνοι που mm-hmm. φύγανε βέβαια, δεν ψήφισαν τον Τραμπ, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών ο Κόλιν Πάουελ ή ο Σύμβουλος Ασφαλείας ο Τζον Μπόλτον, αλλά υπάρχει ο Κρις Κρίστι τελευταίος, χθες δηλαδή, σήμερα τα ξημερώματα, που είναι πιο νυφάλι. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι η νυφαλιότητα θα επικρατήσει και προς τις δύο πλευρές, γιατί όντως είναι μια δημοκρατική χώρα η οποία επηρεάζει πάρα πολλούς στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας περιοχής. Κύριε Κουσκουβέλη, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά. Να ευχαριστήσω θερμά και τον συνάδελφο Σταύρο Μουντουφάρη.